Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου για έναν τελευταίο γύρο τοποθετήσεων. Ξεκινάμε με τον κύριο Ριζούλη, γιατί του πήρε τη σειρά ο κύριος Σκέλας. Βιάζεται να γίνει κυβέρνηση ο κύριος Σκέλας. Όχι, εντάξει, αλλάξτε καρέκλες. Δεν είναι, εντάξει. Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι στην κατεύθυνση που μίλησε προηγουμένως ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, είναι ότι η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα θα φέρει κάποια νομοσχέδια που είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, θα έρθουν νομοσχέδια που έχουν να κάνουν με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Πλαστικό χρήμα, εθελούσια δήλωση των αδήλωτων εισοδημάτων, ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τους επαγγελματίες, κάτι που εξήγηλε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Βγήκαν, το είπατε κύριε Κουρή, βγήκαν οι θεσμοί και οι δανειστές και εκφράσαν τις αντιρρήσεις, αλλά τέλος πάντων η κατεύθυνση είναι αυτή. Έχουμε τα κόκκινα δάνεια που πρέπει να διευθετηθεί για να μπορέσει να αλλάξει και το τραπεζικό σύστημα να δώσει χρήματα. Υπάρχουν μπροστά μας αυτό που είπε ότι δεν βλέπουμε ακόμη, αλλά τα τελευταία 4 χρόνια ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, δηλαδή η ρευστότητα με τον αναπτυξιακό νόμο αλλά και με το ΕΣΠΑ. Αυτά πρέπει να τα τρέξουμε γρήγορα. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, κάνουμε και τη δουλειά μας. Μας κατηγόρησε, δεν νομίζω γι' αυτό, ο κύριος Σκέλας προηγουμένως. Θα πάρουμε και κόσμο στην υγεία, ναι, από τα χρήματα που βγήκαν από τα κανάλια. Θα πάρουμε 4.000 θέσεις στην υγεία, νοσηλευτές και γιατρούς που χρειάζονται. Είναι γιατρός, το ξέρει. Και δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός για να ξέρεις τα προβλήματα που έχουν τα νοσοκομεία. Δεν με τα κανάλια θα τα πάρετε στο λοιπόν, τέλος. Εντάξει, άλλο αυτό. Την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας σήμερα τη μάθατε. Υποστηρίζετε αυτό το πράγμα. Τα 50 τα έχουμε πάρει. Μάθατε που δικαιώθηκε στο ο κύριος Γιαννόπουλος του Κέλπνο. Για να προλάβει ο Στρατούλης να μιλήσει, να πω κάτι για την εφορία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύεται ο κύριος Γιαννόπουλος. Στο Κέλπνο. Και όλο το Συμβούλιο. Το Κελπνό που μοίραζε λεφτά επί κυβερνήσεως Νέα Δημοκρατία. Τώρα τα λεφτά. Τώρα όχι, πόρο των κυβερνήσεων. Το Κελπνό που ήθελε να βάλει τους 500 ο κύριος Πολάκης, αυτός που ήθελε. Το Κελπνό είναι αμαρτία μεγάλη τώρα, κύριε Γκέλα, αφήστε το καλύτερο. Εγώ δεν λέω για τα άλλα, λέω για πώς έφυγε το Συμβούλιο. Ναι, αλλά κάποιος τη διοικούσε την αμαρτία αυτή τώρα. Οι αμαρτίες, όποιος έχει αμαρτίες, θα τις πληρώσει. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Η δικαιοσύνη έχει δικαίωμα να βγάζει αποφάσεις και αν κάποια πράξη της πολιτικής ηγεσίας δεν ήταν σωστή. Το ξέρω, δεν είναι σωστή. Προφανώς παίρνει τη θέση όπως πρέπει σύμφωνα με τον κανονισμό. Για το θέμα τώρα της εφορίας. Αν όλα αυτά, όπως λέμε, μέχρι το πρώτο εξάμεινο, τέλος του εξάμεινου του 2017 γίνουν, μια επιχείρηση, το ξέρει πάλι καλύτερο ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, το πρόβλημα των επιχειρήσεων δεν είναι πόση εφορία πληρώνουν, αλλά αν έχουν δουλειά. Τζίρο και δουλειά. Συμφωνώ. Το βασικό. Σωστή. Αν αυτό συμβεί, στην πορεία θα πρέπει προφανώς να μειωθεί και αυτή η φορολογία. Είναι υψηλή. Δεν το αποδεχόμαστε αυτό. Είναι μια οικονομία ανάγκης, όπως λέγαμε, που δεν είναι καλό για την οικονομία και για την ανάπτυξή της και πρέπει να μπούμε σε παραγωγική διαδικασία ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να μειώσουμε και τη φορολογία. Μάλιστα. Κύριε Στρατούλη. Εμένα. Πήρατε τον λόγο. Έχει πάρει όλο τον χρόνο. Σχεδόν έχετε πάρει τον δεύτερο χρόνο και τον κύριο Στρατούλη, ο οποίος είναι επίσης διεκδικητικός. Μην ξεχνάτε ότι τη διετία 12-14 είχαμε ελάχιστο χρόνο. Εμείς ήταν όλοι εναντίον μας. Εγώ γι' αυτό δεν μιλάω τώρα, σας δίνω χώρο. Κύριε Στρατούλη. Κοιτάξτε, δείτε, σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, όχι απλά γιατί ακολουθεί από τη μέρα που έπεσαν τα χημικά και τα δακρυγόνα στους συνταξιούχους, είναι δύσκολη μέρα γιατί σήμερα δόθηκαν επικουρικές συντάξεις και είχαμε το τρίτο κύμα μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις. Και υπάρχει και ένα τέταρτο για τον Νοέμβρη για να ολοκληρωθούν οι μειώσεις σε αυτές. Δηλαδή θα υπάρξουν και άλλες μειώσεις συντάξεων, λέτε? Έχει μείνει υπόλοιπο για να γίνουν μειώσεις στις επικουρικές. Καταργήθηκε το ΕΚΑΣ για 140.000, θα καταργηθεί μέχρι το 2019, από 1/1/17 και για τους υπόλοιπους 240.000 που έμειναν, 370.000 χάμηλοι συνταξιούχοι. Κατά βάση, γιατί για να παίρνεις το ΕΚΑΣ πρέπει να παίρνεις σύνταξη κάτω από 500 ευρώ το μήνα. Για να το παίρνεις, είναι οι νέες συντάξεις που θα βγουν, κυρίες και επικουρικές, για όσους έφυγαν από τη δουλειά μετά τις 12 Μαΐου που ψηφίστηκε ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4387, που όλοι έχουν μειώσεις τουλάχιστον κατά 20%. Σήμερα μπήκαν οι μειώσεις, όπως ξέρετε, στα μετοχικά των δημοσίων υπαλλήλων, 280.000 συνταξιούχοι από 30% έως 62%. Τα εφάπαξ που ήδη άρχισαν να ξαναδίδονται είναι μειωμένα κατά 10% έως 30%. Τον άλλο μήνα, σας το λέω γιατί ξέρω τον τομέα, ήμουν και υπουργός πριν και δυστυχώς έγιναν τα αντίθετα από ό,τι είχαμε τότε δεσμευτεί στον κόσμο στις εκλογές του Γενάρη. Έρχονται μειώσεις και στις κύριες συντάξεις, με την έννοια ότι μπαίνουν κάποια πλαφόν στις κύριες συντάξεις που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Κοίταξε, Μάκη, οι μειώσεις, για να λέμε τώρα πώς είναι η πραγματικότητα. Από τις μειώσεις φέτο θα αφαιρεθούν από τις τσέπες των συνταξιούχων ή των ασφαλισμένων, λόγω αύξησης ασφαλιστικών εισφορών σε επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, περίπου 2 δισεκατομμύρια, και μέχρι
της 31/12/19 θα αφαιρεθούν 8,25 δισεκατομμύρια. Είτε από τους ασφαλισμένους, με αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, είτε με μειώσεις συντάξεων. Πάω εκεί για να πω αυτό που πες εσύ, ότι δεν αντέχει όχι μόνο οι συνταξιούχοι, αλλά και ο λαός, γιατί έρχονται και αλλαγές δυσμενείς, όπως ανέφερε στα εργασιακά, είναι οι απαιτήσεις των δανειστών, δεν αντέχει άλλα μέτρα. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Όταν φτάσατε στο σημείο της σύγκρουσης, τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση για να μην φύγετε, τι προτείνατε? Ναι, δηλαδή, κοιτάξτε, υπήρχε λύση τότε πια? Η λύση ότι που, δεν υλοποιούμε τις εντολές σας, ναι, τα μνημόνια, η λύση που και υπήρχε τότε ήταν η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός να μην συμφωνήσει στις Βρυξέλλες, να γυρίσει πίσω, να κάνει ένα διάγγελμα στον ελληνικό λαό. Γινόταν μετά. Τι ακριβώς του ζητάνε, να παρετούνταν η κυβέρνηση, γιατί τις δεσμεύσεις προεκλογικές που είχε δεν μπορούσε μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο να τις υλοποιήσει, να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό και να ζητήσει εξουσιοδότηση ψήφου, στην οποία να συμπεριλαμβάνεται και η δυνατότητα, εφόσον επέμεναν οι δανειστές σε αυτό το ξεδιάντροπο και επαχθές μνημόνιο, να έχει τη δυνατότητα να βγει, να βγάλει τη χώρα και από το ευρώ και να πάει σε εθνικό νόμισμα που με ένα αναπτυξιακό σχέδιο, με τη διαγραφή δημόσιου χρέους κλπ. Και μέχρι να ειδοποιηθούν αυτά. Όχι, εκλογές θα γινόταν μέσα σε 20 μέρες. Πρόβλημα με τις τράπεζες δεν υπήρχε, ήταν κλειστές. Και χάνανε τις εκλογές. Εφόσον χάνονταν οι εκλογές, αν επέλεγε ο ελληνικός λαός να ψηφίσει το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, που ξέρουν να εφαρμόζουν μνημόνια αντικοινωνικά και δηλαδή αυτός ο δρόμος είναι βατός. Ο δρόμος που υπονοείται ήταν βατός. Ο δρόμος φυσικά ήταν βατός από το να επιλέξει. Γιατί κοιτάξτε, εκείνη τη στιγμή έπρεπε να επιλέξει. Ή θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του απέναντι στον ελληνικό λαό και την ελπίδα που είχε δώσει ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, ή θα επιλέξει να κατηγορείται για όλη του τη ζωή και να είναι μια καταστροφή και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το λαό και για τη χώρα μας η υπογραφή των μνημονίων. Δυστυχώς επέλεξε να παραμείνει στην κυβέρνηση, εφαρμόζοντας μνημόνια, με κριτήριο ότι θα μείνει στην κυβέρνηση, ενδεχομένως να σκέφτονταν ότι μπορεί να εφαρμόσει πιο μαλακά τα μνημόνια, ότι αργότερα μπορεί να διαπραγματευτεί αλλιώς με τους δανειστές κλπ. Εμείς, Μάκη, το είχαμε πει τότε, εσύ το ξέρεις καλά γιατί το κουβεντιάζαμε και στους διαδρόμους της Βουλής εκείνες τις κρίσιμες ώρες και μαζί σου, είχαμε πει με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι εάν υπογράψεις μνημόνιο που θα κληθείς αύριο να το εφαρμόσεις, θα το εφαρμόζεις πιστά, διότι θα σε εκβιάζουν οι δανειστές με βάση αυτά που υπόγραφες και θα σου λένε, αν είναι να πάρεις την επόμενη δόση, θα τηρήσεις αυτά που υπόγραψες. Δεν τα τηρείς, σου κόβουμε την επόμενη δόση, κλείνουμε την κάνουλα των τραπεζών. Εμείς είχαμε πει λοιπόν να μην πει σε αυτόν τον εκβιασμό. Και δυστυχώς δικαιωνόμαστε, γιατί αποδείχτηκε ότι τα μνημόνια, όταν συνεχίζεις να τα εφαρμόζεις, ολοκληρώνουν την καταστροφή. Και τα μνημόνια όμως έχουν συμπληρωθεί κάνουλα. Ναι, άκουσε να δεις. Σε αυτόν τον εκβιασμό που βρέθηκε και που βρέθηκε η χώρα, ότι ή πας σε μνημόνιο ή κλείνω την κάνουλα χρηματοδότηση των τραπεζών, μόνο με έναν τρόπο σπάς. Μόνο με έναν τρόπο αντιμετωπίζεις αυτό το γόρδιο δεσμό. Τον σπάς το γόρδιο δεσμό. Ή θα κρατήσεις τη χώρα σου υποδολωμένη, στους δανειστές, στα μνημόνια, στο δημόσιο χρέος και τις επόμενες γενιές. Δεν πήγαμε σε εκλογές στο τέλος. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Ήταν μια διαδρομή όμως. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Όταν οι δανειστές κατάλαβαν ότι ο Πρωθυπουργός ή δεν έχει ή δεν πιστεύει σε εναλλακτική λύση, και όταν δεν μπήκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν μπήκαν δύο διαπραγματευτικά χαρτιά πάρα πολύ ισχυρά, να σταματήσεις να αποπληρώνεις το χρέος αφού δεν είχε συμφωνία μαζί τους, μέχρι να υπάρξει, αν υπάρξει συμφωνία. Και το δεύτερο, αφού κατάλαβαν ότι δεν έχεις το διαπραγματευτικό χαρτί και δεν είσαι έτοιμος να βγεις από την Ευρωζώνη και το ευρώ, τότε γίναν θρασίτατοι και όχι απλά ζητούσαν να υπογραφεί το μνημόνιο Juncker, το οποίο απέρριψε ο ελληνικός λαός, αλλά επέβαλαν ακόμα χειρότερο. Και όσο αυτό συνεχίζεται, όσο κατανοούν οι δανειστές, όσο καταλαβαίνουν ότι η κυβέρνηση είτε δεν έχει είτε δεν θέλει να έχει εναλλακτική πρόταση στη χρηματοδότηση από τους ίδιους, θα επιμένουν, θα εκβιάζουν και η κυβέρνηση θα έχει κόκκινες γραμμές. Θα γίνονται κόκκινες μεταξύ τους κορδέλες στο πρώτο φύσμα ανέμου από τους δανειστές της χώρας. Σήμερα αποφασισμένος, άρα να πάει σε αυτή τη γραμμή. Κοίταξε να δεις, κακά τα ψέματα. Είναι αποφασισμένος, δεν θα σας ακολουθήσουν. Κοίταξε, επειδή εμείς θέλουμε να λέμε την αλήθεια. Το πιο εύκολο, Μάκη, ήταν να σας πω ότι κοιτάξτε, ο Τσίπρας δεν διαπραγματεύεται. Το πιο εύκολο που θα μπορούσα να σας πω είναι να λαϊκίσω κι εγώ και να δημαγωγήσω και να πω: όχι, ο Τσίπρας δεν έκανε διαπραγμάτευση, δεν έκανε τίποτα. Μπορούσε να γίνει πιο καλή διαπραγμάτευση και να τα καταφέρει. Θα σας έλεγα ψέματα. Εκεί που έφτασαν τα πράγματα, δεν υπήρχε άλλη διαπραγμάτευση. Εκεί που φτάσαν τα πράγματα, όταν έχεις το σινικό τείχος μπροστά σου και σου λέει ο Σόιμπλε ότι αν θες να μείνεις στο ευρώ,
πρέπει να υπογράψεις μνημόνιο, εκεί πρέπει να κάνεις ρήξη. Εκεί πρέπει να κάνεις ρήξη. Αν δεν την κάνεις τη ρήξη, υποτάσσεσαι. Πρέπει να υποτάσσεσαι. Πάντως το είχε κατά νου, κύριε. Πρέπει να έχεις προετοιμαστεί για τη ρήξη και δεν είναι εδώ. Εδώ που φτάσαμε, άλλη λύση από το εθνικό νόμισμα που να συνοδεύεται από ένα αναπτυξιακό σχέδιο για να ξαναπάρει μπροστά η χώρα, δεν έχουμε. Τα μνημόνια οδηγούν σε σάπισμα τη οικονομία. Το αφήγημα ότι το πρώτο διάστημα θα είναι δύσκολο, δεν το είπε ο κύριος Στρατούλης όμως. Πώς θα κάνει πίσω αυτό το δύσκολο διάστημα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυταπάτη ξε αυταπάτη. Όταν πας να διαπραγματευτείς, πρέπει να έχεις και διαπραγματευτικά όπλα. Όταν συνεχίζεις να αποπληρώνεις το δάνειο, ενώ αυτοί το Φλεβάρι δεν κάνανε συμφωνία μαζί σου, δεν υπήρχε νέα συμφωνία, είναι σαν αυτοκτονής. Όταν τους δίνεις να καταλάβουν ότι δεν έχεις ή δεν θέλεις να έχεις πλάν B να βγεις από το ευρώ, τότε και αυτοί σε εκβιάζουν. Αυτά ήταν κορυφαία εγκληματικά πολιτικά λάθη τα οποία έγιναν και οδήγησαν όχι απλά στο συμβιβασμό αλλά στην προσχώρηση στην άποψη ότι πάλι. Δύο λόγια για να μην παραπονιέται. Επειδή νομίζω ότι το συμπέρασμα που βγαίνει είναι στεναχωρώντας το αγαπητό φίλο τον κύριο Στρατούτη που είχε εξήγησει ότι πλούτο παράγουν μόνο οι επιχειρήσεις. Θα ξαναπώ στην ελεύθερη οικονομία. Και για να παράγουν πλούτο οι επιχειρήσεις χρειάζονται σταθερό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Πλούτο παράγει μόνο το δημόσιο, παράγουν οι επιχειρήσεις. Εγώ δεν σας διακόψα. Εγώ λέω επιμένω ότι πλούτο παράγουν μόνο οι επιχειρήσεις στην ελεύθερη οικονομία. Στην οικονομία άλλου τύπου παράγουν οποιοδήποτε. Στην ελεύθερη οικονομία παράγουν μόνο οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις και ειδικά οι μικρομεσαίες που έχουν το 97% ο κόσμος εργασίας που λέγανε παλιά. Αυτός παραιτώνει. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι νομίζουν ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη άποψη. Τα δύο μαζί. Είναι αυτοί οι εργαζόμενοι μαζί. Γιατί τώρα ένας άνθρωπος που διακόπτει μπορεί να την πει. Εγώ ξαναλέω. Για να το καλιάσω την εθέση. Στην ελεύθερη οικονομία πλούτο παράγουν μόνο οι επιχειρήσεις. Και για να παράγουν πλούτο που έχει ανάγκη η χώρα για να κάνουν κοινωνική πολιτική και τα υπόλοιπα, χρειαζόμαστε σταθερό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Όλα τα υπόλοιπα, ωραία τα ακούω, αλλά φόρους το κράτος παίρνει μόνο από τις επιχειρήσεις και για να πάρει χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Εδώ λοιπόν αποδεικνύεται για τη συζήτηση η Εθνική Ένωση. Εμείς είμαστε οι πρώτοι, κύριε Στρατούλη, δεν κάνετε λαϊκισμό σε εμένα. Γιατί εγώ λέω, εμείς είχαμε πρώτοι και είπαμε χρειάζονται αξιοπρεπείς μισθοί στους εργαζόμενους και με αντίον των μισθών. Αλλά ένας διαρκώς λαϊκισμό. Δηλαδή, εγώ δεν σας διακόψα λέγοντας. Ξέρετε τι σημαίνει δραχμή, επειδή είμαι οικονομολόγος. Ότι 5 χρόνια δεν θα πάρει κανείς σύνταξη. Άρα μην πούμε σε αυτό το τρυπάκι. Και εγώ δεν έκανα την παράσταση του τύπου. Ξέρετε τι σημαίνει ευρώ. Εντάξει, εγώ δεν παίρνω όμως. Αυτό λέω, επιτρέψτε μου να πω την άποψη που εκφράζει τις επιχειρήσεις και εμένα. Ότι επειδή χρειάζεται σταθερό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, η εθνική συνεννόηση είναι απαραίτητη γιατί κανείς δεν θα φέρει τη λύση. Και δεν μπορεί να τη φέρει αλλιώς. Θα κλείσω με τον κύριο Κέλλα και έχει και δύο μηνύματα. Εδώ πέρα λέει αλήθεια τα δώρα και τα επιδόματα. Ποιος μας τα έκοψε, νομίζω εκεί κάπου η κυβέρνηση Πασόκ, Πασόκ δεν ήταν. Και επίσης εσείς το 2012 τι κάνατε και μιλάτε. Πάντως προς εσάς ήταν. Αλλά δεν θα απαντήσετε διεκδικημένα γιατί δεν έχουμε χρόνο, έχετε ένα λεπτό για να κλείσετε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είχαμε φτάσει σε ένα σημείο περικοπών και από εκεί και πέρα θα πληρώνουμε κανονικά. Οι αυξήσεις και τα 13η συντάξει. Γίνανε κόπηκε και η 12η και πάμε για κόψιμο και τη 11η. Ναι. Επί της ουσίας, η λύση εξόδου από την κρίση είναι μόνο μία. Μείωση. Η συμφωνία αλήθειας που προτείνει ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, με μείωση φορολογίας, μείωση δημοσίων δαπανών, έτσι, αύξηση επενδύσεων, μείωση ανεργίας, πληρωμή περισσότερο ασφαλιστικών εισφορών. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Συμφωνεί μαζί μας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και με αυτό το καλό ότι. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι εκλογές σήμερα, διότι το κόστος παραμονής της κυβέρνησης είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος που έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τι να τα ετοιμάζουν τώρα, εντάξει. Είναι ήδη σε τρικυμία με τα χημικά και τις δημοσκοπήσεις. Οι πρώτοι διδάξαντες. Τα χημικά. Ξέρετε ποιο είναι το περίεργο τώρα, ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι δημιούργησαν τα χημικά. Ναι, συγγνώμη, αλλά όλα αυτά πώς θα τα κάνετε. Δηλαδή, μια σας πω. Το 90% δεν θέλουν να ακούνε την κυβέρνηση. Είναι δυσαρεστημένοι.
το ξέρουμε. Λαός απελπισμένος. Ναι, αλλά δεν έρχεται και σε εσάς. Δεν έρχεται σε εσάς αυτό λέω. Εδώ πέρα υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί, γιατί λέτε ότι δεν έρχεται. Θα με αφήσετε να κάνω το ερώτημα. Δεν θέλετε. Θέλετε μόνο να λέτε. Ρίξατε τους τίτλους σας, μείωση φόρων, μείωση δαπανών. Τα είπατε όλα μια χαρά. Και 100 δισεκατομμύρια θα φέρετε σε 4 χρόνια. Από πού. Βιάζεται και ο Θεοδωρικάκος να του κάνει κυβέρνηση. Πάντως η σημασία έχει ότι στην πρόταση του Θεοδωρικάκου επιμένουν, έτσι. Την ερώτηση ακούω. Καλά, η ερώτηση είναι ότι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι 2 χρόνια πρωθυπουργός πια. Σχεδόν ναι. 2 χρόνια. Έτσι. Άρα τον ξέρει η κοινωνία. Ναι. Και έχει υποστεί όλο αυτό το κόστος ναι. από όλα αυτά που έχει κάνει. Ναι. Παρ' όλα αυτά εσείς δεν τον πείθετε. Δεν έρχεται σε εσάς. Δεν πείθομαι. Δεν υπάρχει η χειροπιαστή απτή αίσθηση έτσι. Στην ελληνική κοινωνία ότι εσείς έρχεστε και έχετε μια λύση. Και γι' αυτό αντέχει ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ και του δίνετε ευκαιρία. Μα με συγχωρείτε ναι. πάρα πολύ. Και συμφωνώ σε αυτό ξέρει... ακόμη και ο κύριος Στρατούλης, ο οποίος δεν έχει λόγο. Είπα και βέβαια ακριβώς. Ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι δεκανίκη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είδα αυτά που λένε. Στην ερώτηση να απαντήσω. Που ζητάνε πιο γρήγορα. Να απαντήσω στην ερώτηση. Ακριβώς επειδή ο κόσμος ξέρει τον κύριο Αλέξη τον Τσίπρα που κοντεύει 2 χρόνια πρωθυπουργό. Δεν απάντησε αυτό. Δεν απαντάτε. Η απάντηση είναι γιατί δεν έρχεται σε εσά. Μα δεν τελείωσα. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς από το 36 είναι στο 16 τώρα, ναι. μέσα σε 1,5 χρόνο. Και γιατί δεν έρχεται σε εσάς. Περιμένετε. Ποιος σας είπε ότι έρχεται σε εσάς. Είδατε εκλογές και δεν ήρθανε. Δεν έρχεται. Έχουμε δημοσκοπήσεις, λέμε. Εσείς επικαλείστε τις δημοσκοπήσεις. Δεν θα κάνετε επιλεκτική χρήση των στοιχείων των δημοσκοπήσεων. Δεν κάνω επιλεκτική. Δεν κάνω καθόλου επιλεκτική. Αν μου επιτρέπετε. Τα στοιχεία είναι άσχημα για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν είναι και καλά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρότι είναι αντιπολίτευση με προνομιακούς όρους. Το γεγονός ότι έχουν φύγει από εκεί είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα, όταν θα πάμε σε εκλογές, θα πλησιάζει η ημερομηνία των εκλογών, θα δημιουργηθεί ρεύμα προς τη Νέα Δημοκρατία και μην έχετε καμία αμφιβολία. Θα ανοίξουν τα ταμεία. Ποια ταμεία ανοίξουν. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Ότι οι πελάτες έρχονται λεφτά. Όχι, δεν πρόκειται να μοιράσουμε λεφτά, δεν είπε κανένας ποτέ τέτοιο πράγμα. Αλλά και μόνο να μειώσετε τι φορολογίες στις επιχειρήσεις, να μειώσετε ασφαλιστικές εισφορές. Ωραία, μια στιγμή κύριε Κέλλα. Λέτε, θα μειώσετε τη φορολογία. Ναι. Ωστόσο, υπάρχει υποχρέωση από τους δανειστές για να έσπραξει κάποιον εσόδων. Από πού θα τα αντικαταστήσετε αυτά τα έσοδα. Κύριε Κουζάνη, γιατί επιμένετε στα ίδια. Το αποδείξαμε ότι μειώνουμε τη φορολογία πριν από 2 χρόνια σαν Νέα Δημοκρατία. Τότε ήταν άλλες συνθήκες. Και δεύτερον. Δεν θέλω να επιστρέψω σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά τότε ήταν άλλες συνθήκες. Και σας λέω. Τώρα, από πού θα αντικαταστήσετε. Αποδεδειγμένα η μείωση των φόρων. Τη φορολογία ναι. θα φέρει περισσότερες πολιτικές. Αυτό θα πάτε να πείτε στο Σόιμπλε. Αυτό θα πείτε στο Σόιμπλε. Μα το είπαμε και το κάναμε και το αποδείξαμε. Και το ξέρετε. Θα το δεχτεί ο Σόιμπλε. Εσείς δεν ξέρετε ότι οι φόροι σκοτώνουν τους φόρους. Δεν ξέρετε, δεν έχετε καταλάβει γιατί η φοροδιαφυγή αυξάνει διαρκώς. Δεν έχετε καταλάβει ότι με το 13. Αυτά, γιατί επιβάλλετε φόρους. Δηλαδή τα κράτη τα ξένα που έχουν μικρότερη φορολογία, που έχουν 10%, 15% δεν έχουν. Σε 2 χρόνια που λέει η Νέα Δημοκρατία ότι θα μειώσει τους φόρους, σε 2 χρόνια προφανώς και εμείς θα έχουμε λιγότερη φορολογία από τώρα. Μα γιατί οι εκλογές θα γίνουν το 19 και η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς μιλάει με τους όρους τους σημερινούς για το 19. Ενώ εμείς το 19 θα έχουμε ξεπεράσει. Κύριε Ριζούλη, εσείς είναι η ιδεολογία σας του κόμματός σας τέτοια που θέλει να επιβάλλει φόρους και να προσλαμβάνει στο δημόσιο τομέα για να χρηματοδοτεί το δημόσιο τομέα. Είναι ξεκάθαρο. Άλλωστε τις περισσότερες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα τους κάνετε μαζί με το Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια. Δεν με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή, από τον προηγούμενο αρχηγό, από το Σαμαρά, ο οποίος δεν είχε. Σαμαράς 2 χρόνια κάθισε αυτό. Έκανε προσλήψεις ο Σαμαράς. Πού προσέλαβε. Υπουργείο Πολιτισμού. Θυμάστε Υπουργείο Πολιτισμού. Μιλάτε για την προηγούμενη δεκαετία. Εντάξει, τώρα μονοπολείται όμως και ο κ. Στρατούλης έχει κάνει δικαίωμα. Έχετε εξαντλήσει το δικαίωμα σας, κύριε. Την προηγούμενη δεκαετία. Αλλά μην ξεχνάτε ότι η αναλογία ήταν 1:10. Και μόνη εξαίρεση είχαμε κάνει για τον τομέα της υγείας. Κύριε Κέλλα, μα είναι στο πεδίο του μνημονίου. Πάνω για την παράθεση. Ποιος είναι καλύτερο στο παιδί. Νομίζω ότι ο Μάκης ο Κουρίς το είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, κοιτάξτε, μία κουβέντα μόνο να πω. Εγώ πιστεύω ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια διευρύνεται. Δεν έχει βρει τον τρόπο ακόμα να εκφραστεί σε μια σαφή πολιτική κατεύθυνση, ούτε με αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Αλλά εφόσον αυτή η κοινωνική δυσαρέσκεια συνεχίζεται και οι πολιτικές που τη διευρύνουν συνεχίζονται και αυτές, οι μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας, πιστεύω ότι θα βρουν και τον τρόπο να οργανωθούν κοινωνικοί αγώνες και οι κοινωνικοί αγώνες θα δημιουργήσουν και πολιτικές εξελίξεις. Και θα είναι σύντομες. Αυτή η κέντρο αριστερά, γιατί δεν μπορεί να μαζέψει και να ενωθεί. Νομίζω υπάρχει χώρος πλέον ή εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει εκφραστή της κεντροαριστεράς. Κοιτάξτε, την κεντροαριστερά, τη λεγόμενη, την έχει καλύψει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν υποθέσουμε αυτό που λέει. Και γι' αυτό δυσκολίες άλλα μικρότερα κόμματα, δηλαδή όπως το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι κλπ. Το Ποτάμι δεν έχει τώρα. Να βρουν ένα κοινό τρόπο. Όμως δυνάμεις συστημικές. Όμως δυνάμεις συστημικές. Και σε εσάς τι περικοπή κάνα στο επικουρικό σας, ρωτάει τηλεθεατής. Είχε υψηλό επικουρικό. Στο επικουρικό τότε δεν έγιναν μεγάλες μειώσεις.
μειώσεις, γιατί υπήρχαν πολύ μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές. Υπήρχαν μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές με αποτέλεσμα στον τρόπο επανυπολογισμού που έκαναν να είναι μικρότερες οι μειώσεις που έγιναν στους εργαζόμενους του ΟΤΕ από ό,τι έγιναν στους εργαζόμενους του ΙΚΑ, όπου εκεί οφείλω να το πω ότι και έχω στείλει και επιστολή, να ξέρετε, ως πρώην υπουργός, έχω στείλει επιστολή μαζί με τον πρώην υποδιοικητή του ΙΚΑ, τον Γιάννη Δούκα, στον κύριο Κατρούγκαλο. Την έστειλα την προηγούμενη Παρασκευή και του υποδεικνύω ότι ο τρόπος που έγιναν οι μειώσεις στο ΙΚΑ, δηλαδή στον πολύ κόσμο, όπως καταλαβαίνετε, είναι παράνομος. Γιατί πήραν έναν αυθαίρετο τρόπο υπολογισμού, ένα μέσο όρο για τον καθένα, για όλους μάλλον, 0,49% για κάθε χρόνο που δούλεψε, χωρίς να υπολογίσουν τι εισφορές δόθηκαν, πόσα χρόνια δόθηκαν, με αποτέλεσμα να γίνουν τρομακτικές μειώσεις, ναι, κυρίως στους πιο αδύναμους. Δηλαδή, όποιος έπαιρνε πάνω από 100 ευρώ στο ΙΚΑ, επικουρική πάνω από 100 ευρώ, είχαμε δραματικές περικοπές. Είναι λοιπόν παράνομος και αυθαίρετος αυτός ο τρόπος. Μάλιστα, το δεύτερο σημείο που επισημαίνουμε στην επιστολή μας είναι ότι και η κράτηση που γίνεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης γίνεται στην παλιά επικουρική που ήταν αυξημένη και όχι στην καινούργια τη μειωμένη που πρόκυψε. Και είναι ένας αυθαίρετος τρόπος που μειώνεται η επικουρική συντάξη και ζητάμε το γρηγορότερο δυνατό να αποκατασταθεί η παρανομία. Πάντως, τη στείλαμε Παρασκευή, ναι, αυτή την επιστολή. Είναι αναλυτική, είναι σαφές, με παραδείγματα. Είναι σαφές, τα μεγαλύτερα θύματα ήταν οι πιο φτωχοί από τις επικουρικές συντάξεις. Επιτρέψτε μου να μεταφέρω λίγα μηνύματα ακόμη, γιατί έχουμε αρκετά. Τα περισσότερα τα είναι προς τον κύριο Κέλλα. Είναι πολύ κυβέρνηση γι' αυτό. Εσείς κόψατε το ΕΚΑΣ σε ανθρώπους κάτω των 60 ετών. Εμείς που κόψαμε το ΕΚΑΣ. Και αλήθεια, τώρα έπιασε ο καημός τη Νέα Δημοκρατία, αφού μας έκοψε 12 φορές τις συντάξεις. Και συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ και 12 ακόμη, και άλλες 3-15. Και μία ακόμη παρατήρηση, ότι όλοι όσοι είναι στο πάνελ δεν τα λένε σωστά. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάρουμε συντάξει. Σας παρακαλώ. Όλοι αυτοί που έχετε στο πάνελ δεν τα λένε σωστά. Το ευρώ μας κατέστρεψε. Δεν είμαστε οικονομικά αυταρκείς. Λοιπόν, σας μεταφέρω και την φωνή του κόσμου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι σας, κύριοι. Να είστε καλά. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Εμείς πάμε σε σύντομο διάλειμμα και να συνεχίσουμε την δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Παναγιώτη Κουρούμπλη.